Ναι. Ο ίδιος. Ναι. Ποιο τμήμα? Μάλλον δεν κατάλαβα καλά. Θέλετε να μου πείτε ότι... Έχετε μιλήσει με τον Chief Security Officer? Μπορείτε να μου στείλετε ένα signed document που να το πιστοποιεί αυτό? Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Θα σας καλέσω εγώ όταν το λάβω και το διαβάσω. Δανάη, μόλις με πήραν από το Υπουργείο Netflix, κάποιος κύριος ψυχογιός μου ανακοίνωσε ότι θα αποσπαστώ στο Υπουργείο Netflix για 1 τρίμηνο. Δανάη, μπορεί να παρανοώ, αλλά κάτι μου βρωμάει εδώ. Το Υπουργείο Netflix δεν δουλεύει ποτέ με local security engineers. Κοίταξε, σημείωσε το γιατί θέλω να είμαι εξασφαλισμένος. Είναι Κυριακή 19 Απριλίου και η ώρα είναι 2:32. Έλα, πρέπει να σου πω. Περίμενε, μωρέ, άκουσε με μισό λεπτό, μην διακόπτεις. Είναι σοβαρό, άκου. Μη. Τι θες? Ξεκινάνε πόλεμο. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μπορεί και να τρελαίνομαι, αλλά είμαι σίγουρος, δεν εξηγείται αλλιώς. Πόλεμο. Μου έστειλαν υποχρεωτική απόσπαση και μου ζητάνε να φτιάξω malware. Επίσημα και εμπιστευτικά. Δεν το λένε έτσι, το έχουν καμουφλάρει με νομικίστικα, αλλά αυτό είναι. Ποιος το ζητάει? Ο HR. Ζήτησες digital signature? Βέβαια και ζήτησα. Είναι το πρώτο πράγμα που ζήτησα, μάλιστα. Και είναι digital signed όχι από 1, αλλά από 4. Ένας είναι ο HR. Ναι, ένας είναι, αλλά εκτός από αυτόν έχουν υπογράψει και άλλα 3 υπουργεία Netflix. Αγγλία, Ισπανία και από το δικό μας. Τι λες? Αυτό είναι too good to be true. Ναι, τώρα θα ήταν too good to be true αν το έστελαν σε σένα. Εμένα με παρακολουθούν 10 πράκτορες κάθε στιγμή. Τι θα κάνω τώρα, ρε φίλε? Μου την έχουν στήσει. Ανοίγοντας το αρχείο, συμφώνησα αυτόματα με τα terms and conditions. Άκου. By opening this file, you agree on undertaking this assignment for Greek Ministry of Citizen Protection under the auspices of the Greek Ministry of Netflix and Netflix LLC. Any dissemination of information that might be resolved from your part will be considered as an act of high treason. Liable for punishment under Greek law and US corporate law. Ποιος μου την έστησε έτσι? Φίλοι σου στο Υπουργείο. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτοί. Αυτοί δεν μπορούν να σου πούνε τι ώρα είναι μέσα στο δωμάτιο γεμάτο με ρολόγια. Κάτι γίνεται ή με τους Άγγλους ή με τους Ισπανούς. Στείλε μου το αρχείο, θα τους κανάρω για metadata. Όχι με τίποτα. Συγγνώμη, γιατί με πήρες αν δεν ήθελες να μου στείλεις το αρχείο? Όχι, σου λέω, ξέχασε το. Τι τότε? Με πήρες να κλαφτείς. Με πήρες γιατί θες βοήθεια. Και γιατί ξέρεις ότι αυτή είναι η ευκαιρία που περιμέναμε. Ναι, αλλά όχι έτσι, ρε φίλε. Μας έχουν καταλάβει, είναι παγίδα. Ακόμα κι αν είναι. Η ευκαιρία είναι εκπληκτική. Μπορούμε να ψηλάξουμε το σύστημα. Τι θα μας κάνουν όταν όλοι ξεχυθούν έξω στο δρόμο. Στο δρόμο. Στο δρόμο. Θυμάσαι. Να είσαι έξω. Να περπατάς στο δρόμο. Να περιμένεις κολλημένος στο φανάρι. Να σε πιάνει βροχή. Να σε πιάνει τρομακτικό κόψιμο στο μετρό. 8 στάσεις πριν το σπίτι σου. Απλά καθημερινά πράγματα που 15 χρόνια πριν τα θεωρούσαμε δεδομένα. Αυτοί μας θεωρούν δεδομένους. Δεν θα καταλάβουν από πού τους ήρθε. Είναι δώρο αυτό που συνέβη. Έχουμε access στην Amazon και τώρα ξαφνικά έχουμε inside access και στο Netflix. Σε μια εβδομάδα είμαστε έξω. Νέστορα, δεν χρειάζομαι χρόνο. Δανάη, η ώρα είναι 2:36, Κυριακή, 19 Απριλίου. Βρίσκομαι σε τεράστιο δίλημμα. Τον έχω μπροστά μου. Δεν έχει λάβει briefing ακόμα. Μόλις το ανακοίνωσαν την απόσπασή του. Κάτι υποψιάζεται, αλλά δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμα. Αυτός δεν έχει σημασία, αυτός είναι πιόνι. Τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα. Μια λέξη μόνο να πει ο Εμίλ και ενεργοποιείται πάλι η αρχική ποινή του και του κόβουν το ίντερνετ. White room torture. Δεν έχει νόημα να μιλάμε άλλο γι' αυτόν. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε. Και χρειάζομαι τη βοήθειά σου.